η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και οι Αγροτικοί Σύλλογοι της Μεσσηνίας, χαιρετίζουν τους αγρότες που σήμερα εδώ κατάκτησαν την πλατεία της Καλαμάτας με ορμή πάνω στα προβλήματα που παλεύουμε τόσα χρόνια και διεκδικούμε. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι να παλέψουμε μέχρι να δικαιωθούν τα δίκαια αιτήματα που έχουμε. Οι αγροτικοί σύλλογοι μας, μετά από απόφαση που είχαμε από τις γενικές συνελεύσεις, αποφασίσαμε να κάνουμε τη σημερινή κινητοποίηση και θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική δικαίωση, πάντα συντονισμένη με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων που συμμετέχουμε και εμείς σαν Ομοσπονδία και σαν Αγροτικοί Σύλλογοι. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας δυναμικά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι βλέπετε. Δεν πτωούμαστε, δεν κάνουμε πίσω. Δεν μας καλύπτουν ουδεμία τα αιτήματα, αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Αυτά είναι ψίχουλα. Εμείς δεν θέλουμε να ζήσουμε με ψίχουλα ούτε με επιδόματα. Εμείς θέλουμε να είμαστε στις δουλειές μας, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, να δοθούν στο 100% οι επιδοτήσεις που κόπηκαν με ευθύνη και της κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι βλέπουμε. Δύο χρόνια τώρα ζητάμε να μας ενημερώσουν για το τι μας περιμένει για τη νέα ΚΑΠ και κανένας εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρει. Και τώρα βλέπουμε ότι οι υπογραφές που έβαλαν μειώνουν κατά 70% τις επιδοτήσεις. Οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας είναι όλοι στον δρόμο, γιατί από ό,τι φαίνεται κατάλαβαν τι λέει η νέα ΚΑΠ. Γι' αυτό εμείς καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να κατέβουν μαζικά στον δρόμο για να βοηθήσουν τα μπλόκα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Αύριο υπάρχει μια σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με όλα τα μπλόκα που υπάρχουν στον δρόμο και είναι πολλά, όπου εκεί θα αποφασιστεί η κλιμάκωση του αγώνα μας. Και πιστέψτε με ότι επειδή τα αιτήματά μας είναι αιτήματα επιβίωσης από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, δεν θα κάνουμε πίσω. Γιατί βλέπετε κι εσείς ότι οι αγρότες εξοργίστηκαν με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αλλά και τη στάση του Υπουργού, του κ. Αβγιανάκη, που στις αρχές, που ήταν λίγα τα ταχτέρ μας, μας είπε ότι είμαστε καθοδηγούμενοι, και τώρα τα μαζεύει πίσω και λέει: «Ελάτε να κουβεντιάσουμε». Εμείς όλο αυτό τον καιρό και με παραστάσεις, διαμαρτυρίες, δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι στον αγροτικό τομέα. Και βλέπετε, με το που βγήκαν τα τρακτέρια στο μπλόκα, άρχισε και μοίραζε λεφτά. Οπότε, εάν θέλετε να κερδίσουμε τίποτα, και θέλουν οι συνάδελφοί μας εδώ στη Μεσσηνία να κερδίσουμε τίποτα, αλλά και εδώ οι πολίτες της Καλαμάτας, γιατί αν θα φύγουμε εμείς από τη μέση, αυτό το ακούτε που το πρωτοφωνάζουν όλοι οι αγρότες της Ευρώπης, ότι αν φύγουμε εμείς από τη μέση, δεν θα έχει φαγητό. Εδώ τώρα που είμαστε, τύχες Γιάννη, τύχες πάντα. Θέλω να βγάλω μια φωτογραφία εκεί, το εμπνεύστηκα εγώ αυτό. Τη φιλιά του αγρότη. Να μπορέσουμε να πάρουμε ανάσες για να πάμε να δουλέψουμε. Λοιπόν, και να κρατήσουμε τα παιδιά μας στην Ήπεθρο. Γιατί καλλιεργούμε, πάμε, λογαριαζόμαστε και ο πατέρας στα παιδιά δεν μένει τίποτα. Και το κοιτάνε και του λέει: «Τι κάνουμε τώρα, πατέρα?» Και μείναμε όλοι οι γέροι πίσω και οι νέοι πέφτουν. Εντάξει, ένα. Δεύτερο, όσο πριν το πλήστον, στη Μεσσήνη είμαστε πατατάδες. Σε 1,5 με 2 μήνες ξεκινάμε και βγάλουμε πατάτες. Θα προσέξουν τις ελληνοποιήσεις. Δεν θα φύγουμε λιμάνι για λιμάνι. Και θα τις πετάξουμε μέσα. Του την ώρα, το προηγούμενο, αν θυμούσαστε, σας είχα πει ότι τούτο είναι εξέλιξη, θα γίνει επανάσταση. Να το, μπροστά σας. Δεύτερο. Παίρνουν 20-25 λεπτά πατάτες και πουλάνε ένα 20 και ένα 30. Το φτωχός κόσμος δεν μπορεί να την πάει και υποφέρει. Τα παιδιά οι νέοι φεύγουνε. Βοηθάτε και εσείς να κρατήσουμε τους νέους εδώ. Λοιπόν, και να βγάλουν τη φιλιά, να κατέβουν στα προβλήματά μας. Σταματήσαμε τώρα στην τράπεζα, κοιτάτε τώρα, μούτρα και περιβολή. Και μέσα είχανε ένα δάχτυλο που πούδρα ο καθένας. Είναι άλλοι Έλληνες αυτοί. Είναι άλλοι Έλληνες, άμα γίνει πάμε, η μητέρα πατρίδα δεν θα πάει αυτός μπροστά. Πώς είναι έτσι τώρα οι αγρότες, και κοιτάξτε, ρίχτε μια ματιά. Γιατί μας εγκαταλείψανε, να κάτσουν να σκύψουνε στο πρόβλημά μας, γιατί θα δούνε πολλά πράγματα. Με την άλλη θα δούμε πολύ άγρια. Είναι κλαρή ελιά, θα τα παρατήκουμε το κλαρή ελιά και θα βάλουμε κόστος για ξύνες.
Και δεν μπορείς να μας κρατήσεις κανένα. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπουμε Αγγελής Κοροβίλας. Λοιπόν, στηρίζει ο Αγροτικός Σύλλογος των Φιλιάδρων, στηρίζει την κινητοποίηση που έχει γίνει στην Καλαμάτα από τους συλλόγους και πανελλαδικά. Στηρίξαμε και στην Αγρότικα επάνω. Είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών και πρέπει το κράτος και η κυβέρνηση να στύψει επάνω στα προβλήματα για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Διαφορετικά τα πράγματα θα πάρουν άλλη τροπή και θα είναι πολύ πιο άσχημη και ειδικότερα η εγκατάλειψη που υπάρχει στον αγροτικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ, αυτά θέλω να πω. Τη στήριξή μου σε όλες τις κοινωνίες. Σωματιών Μεσοκόμων Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας. Σήμερα συμμετέχουμε. Λέγουμε σε Ντεμέντες Γεώργης και πήραμε απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο μας να συμμετέχουμε στη σημερινή κινητοποίηση των αγροτών της Μεσσηνίας, διότι τα βασικά προβλήματα και των αγροτών και των μεσοκόμων και των κτηνοτρόφων και των όλων που ασχολούνται στον πρωτογενή τομέα είναι κοινά. Εμείς έχουμε λίγο διαφορετικά προβλήματα, αλλά τα προβλήματα πιστεύω λύνονται μόνο με αγώνα και θα πρέπει η κεντρική εξουσία να καταλάβει ότι δεν μπορεί να μας περιπέζει. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα να αναλύσω τα προβλήματα, γιατί τα αναλύσαμε και προχθές. Στην πρώτη μήνα είχαμε μια κινητοποίηση η οποία στέφτηκε με επιτυχία σε πανελλαδική κλίμακα αλλά και σε περιφερειακή. Έχουμε να συνεχιστούν οι αγώνες ώστε να λυθούν τα προβλήματα που μας απασχολούν. Ευχαριστώ. Χωρίς πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων τα Κοτοβούνια και ήρθαμε και εμείς σήμερα εδώ να διαμαρτυρηθούμε γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι τιμή έχει το γάλα μας. Ενώ πριν δύο χρόνια που σταμάτησαν τις κοινοποίησεις εισαγόμενο γάλα, το γάλα έφτασε μέχρι 1,60 και 1,65 και αυτή τη στιγμή που επιτρέπουν στις μεγάλες εταιρείες να δίνει γελαδινό γάλα για τη φέτα και για τη σφαίρα τη δική μας που είναι η καλύτερη ποιότητα στη Μεσσηνία, έχει φτάσει το γάλα 1,40 με 1,50 και ζητάμε εμείς τη δικαιοσύνη μας.